Καλησπέρα. Ένα ακόμα τηλεμάθημα του συστήματα παράλληλης καταναμίας επεξεργασίας πρόκειται να ξεκινήσει. Βαδίζουμε ολοταχώς προς το τέλος αυτού του εξαμήνου με τηλεμαθήματα. Είμαστε στην 10η εβδομάδα τηλεμαθημάτων. Έχουμε, σύμφωνα με το πρόγραμμα, άλλες 3, μέχρι μέσα Ιουνίου θα φτάσουμε. Για την ώρα δεν έχει αλλάξει κάτι ως προς τον τρόπο εξέταση, δηλαδή θα έχουμε τηλεξέταση, γιατί λαμβάνω email κατά διαστήματα από ανήσυχους συναδέλφους σας που ρωτάνε πώς θα γίνει η εξέταση. Η εξέταση, όπως είπα, στα μαθήματά μου θα γίνει μέσω τηλεεξέτασης, όπως νομίζω και στα περισσότερα του τμήματος. Ας δούμε καταρχήν το πρόγραμμα της εβδομάδας. Τι έχουμε αυτή την εβδομάδα? Μπορούμε να δούμε το σχέδιο εργαστηρίων και το γυρίζω σε share αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε λοιπόν ότι στο πρόγραμμα της εβδομάδας έχουμε, σήμερα έχουμε 18, στις 20 Μαΐου, δηλαδή την Τετάρτη, έχουμε MPS. MPS, πάνω σε τις γνώσεις που έχουμε αποκομίσει από τα προηγούμενα εργαστήρια, σίγουρα θα έχει OpenMP. Μπορεί να έχει και OpenMPI, θα το δούμε όμως. Πάντως, αν συνδεθείτε σήμερα στο online φροντιστήριο που θα γίνει ως ήθιστε κάθε Δευτέρα στις 9 η ώρα για το μάθημα συστήματα παράλληλης καταναμίας επεξεργασίας, θα λάβετε πάρα πολλά hints για το τι θα κληθείτε να υλοποιήσετε την Τετάρτη. Τετάρτη 8 η ώρα. Άρα λοιπόν σήμερα θα γίνει online φροντιστήριο, μπορείτε να συνδεθείτε. 8 η ώρα ξεκινάει τα λειτουργικά συστήματα ο συνεργάτης μου και στη συνέχεια στις 9 η ώρα συνεχίζει με τα συστήματα παράλληλης καταναμιμένης επεξεργασίας. Ωραία, αυτό είναι λοιπόν για το MPS. Μπορώ να το κλείσω αυτό και να ανοίξω κάποιο άρθρο σχετικά με το HPC, το οποίο δημοσιεύτηκε λίγο πριν ξεκινήσει η καραντίνα, αρχές Μαρτίου, σχετικά με ένα νέο επεξεργαστή που φέρει 80 επεξεργαστές ARM. Δηλαδή ένα νέο socket που έχει 80 επεξεργαστές ARM. Ας δούμε λοιπόν αυτό το επεξεργαστή, βλέπετε. Το άρθρο αναφέρει τον επεξεργαστή Ampere Ultra. Είναι μια νέα αρχιτεκτονική, τόσο νέα που απλώς ανακοινώθηκε, δεν το έχει δοκιμάσει κάποιος. Και αναφέρει λοιπόν ότι όπως η Amazon είχε σχεδιάσει το δικό της πολυπύρηνο σύστημα ARM, έτσι και η επόμενη εταιρεία, η Ampere, παρουσιάζει το δικό της επεξεργαστή. 80 λοιπόν είναι επεξεργαστές, 80 cores. Και αναφέρει το άρθρο ότι πολλές εταιρείες έχουν προσπαθήσει να τοποθετήσουν τους επεξεργαστές ARM μέσα στο πεδίο του HPC, του High Performance Computing και των διακομιστών. Αναφέρει Broadcom, Cavium, Marvel, Καλξέντα, Huawei, Fujitsu και ούτω καθεξής. Αλλά, όπως λέει και έχω σημειώσει, μέχρι τώρα όλες αυτές οι προσπάθειες δεν είχαν στεφθεί με επιτυχία. Είχαν προβλήματα. Και, όπως ξέρετε, οι ARM επεξεργαστές που βρίσκονται στα κινητά μας τηλέφωνα παρέχονται από την εταιρεία ARM, είτε ως IP core, είτε σε συνεργασία με την ARM, για να τροποποιηθούν αυτοί οι επεξεργαστές για τις εκάστοτε ανάγκες. Πολλές αποτυχίες, λοιπόν, στην τοποθέτηση των ARM. Το έχουμε συζητήσει και σε προηγούμενες διαλέξεις, ότι η μεταφορά των HPC workloads σε ARM επεξεργαστές είναι πολύ δύσκολη να γίνει. Και γιατί? Γιατί
υστερούν σε επιδόσεις σε σχέση με ένα Xeon server. Μπορεί να έχουν χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και γι' αυτό να τα κάνει μια πολύ καλή επιλογή η θέση και η τοποθέτηση ενός ARM σε ένα κινητό τηλέφωνο, αλλά εντός δεν είναι καλή επιλογή για ένα σερβερ. Αναφέρει το άρθρο στη συνέχεια ότι μια προηγούμενη έκδοση είχε 64 επεξεργαστές ARM. Η νέα έκδοση, αυτή που προτείνεται, Ampere Ultra, έχει 80 επεξεργαστές. Coherent σημαίνει συνεπής. Έχει μια συνέπεια, είναι συνεπής ως προς τις προσβάσεις. Ένα δίκτυο διασύνδεσης, interconnect, με συνέπεια. Υψηλή ταχύτητα πρόσβαση στη μνήμη και ούτω καθεξής. Και αρκετά αποδοτικό. Μάλιστα παρουσιάζονται και κάποιοι χρόνοι. Χρόνος πρόσβασης σε μία L1 κρυφή μνήμη είναι 4 κύκλοι. Σε μία L2 των 1024 kilobyte είναι 9 με 11 κύκλους, που έχει και ECC, που είναι τα extra bit ελέγχου για την ακεραιότητα των δεδομένων της μνήμης. Και υπάρχουν 32 MB συνολικά για L3. Επίσης έχει 8 ελεκτές μνήμης DDR4, 4 TB μπορεί να υποστηρίζει το κάθε socket επεξεργαστή, 128 lanes του PCI Express, που μπορεί να σημαίνει να έχουμε έως και 50 GB αν second και το καθεξής. Πολύ ωραία νούμερα. Νούμερα τα οποία αξίζει κάποιος να το ψάξει παραπάνω, κατά πόσο ισχύουν τα λεγόμενα, γιατί όπως και ο συγγραφέας του άρθρου μας λέει, as always, we take them with a grain of salt. Δηλαδή, ότι τα νούμερα πρέπει να τα λαμβάνουμε με κάποια δυσπιστία. Αυτό σημαίνει το grain of salt, γιατί είναι νούμερα τα οποία παρουσιάζει η εταιρεία και δεν έχουν δοκιμαστεί. Δεν είναι αντικειμενικά αυτά τα νούμερα και συνήθως οι εταιρείες παρουσιάζουν μια βέλτιστη εικόνα για τα προϊόντα τους, ακόμα και να μην ισχύει. Για παράδειγμα, η εταιρεία αυτή παρουσιάζει μια επιτάχυση για τα μετροπρογράμματα SPEC 2017 2,23 φορές παραπάνω από ότι αν έτρεχαν σε έναν 28-πύρινο Intel Xeon επεξεργαστή. Το οποίο, παρεμπιπτόντως, έχει πολύ μεγάλο κόστος αγοράς ένας τέτοιος Xeon επεξεργαστής. Σε σχέση, βέβαια, με τους υπόλοιπους επεξεργαστές. Δηλαδή, είναι καλύτερο το socket αυτό που παρουσιάζει η εταιρεία 2,5 φορές, περίπου 2,23 φορές, παραπάνω από έναν πολύ πιο ακριβό επεξεργαστή. Και, όπως αναφέρει, μειώνει το TCO. Το TCO είναι το Total Cost of Ownership. Δηλαδή, το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας. Δηλαδή, το συνολικό κόστος αγοράς του επεξεργαστή. Και επίσης αναφέρει ότι χρησιμοποιήθηκαν μόνο int workloads. Το int σημαίνει integer. Δηλαδή ότι έγινε μόνο μια σύγκριση των επιδόσεων για ακέραια benchmarks. Για benchmarks μάλλον που χρησιμοποιούν ακέραιους αριθμούς. Το οποίο είναι λίγο, μπορούμε να πούμε, άδικο για τους Xeon επεξεργαστές, γιατί έχουν πολύ δυνατή τα FPU units, floating point units. Άρα λοιπόν, μόνο για τις ακέραιες πράξεις έχουν μια επιτάχυση, αλλά όπως ξέρουμε, οι περισσότερες εφαρμογές χρησιμοποιούν πραγματικούς αριθμούς με υποδιαστολή. Έτσι λοιπόν, ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί, όπως λέει το άρθρο, το SKU. Το SKU είναι ένα άλλο ακρονίμιο και σημαίνει Stock Keeping Unit. Είναι σαν να λέμε ο σηριακός αριθμός του προϊόντος. Είναι το προϊόν αυτό, αν δώσει κάποιος ένα, το SKU Unit, μπορεί κάποιος να το αγοράσει. Είναι λοιπόν ένας αριθμός που συνδέεται μοναδικά με ένα προϊόν και οι μεγάλες αποθήκες χρησιμοποιούν αυτόν τον αριθμό
για να προσδιορίζουν μοναδικά το κάθε είδος. Δεν έχει ακόμα SKU, δηλαδή δεν μπορεί να το αγοράσει κάποιος και βρίσκεται μόνο στα εργαστήρια αυτής της εταιρείας. Εντάξει, υπάρχουν αρκετά σχόλια, άλλα θετικά, άλλα αρνητικά. Όλοι λένε ότι πρέπει να δούμε αυτό την επεξεργασία για να μπορέσουμε να το κρίνουμε. Δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι δηλώνει μια εταιρεία. Και έχουν δίκιο σε αυτό. Λοιπόν, αυτό αρκετά πρόσφατο άρθρο σχετικά με τους νέους επεξεργασίες τύπου ARM. Είναι αλήθεια ότι γίνονται προσπάθειες να τοποθετηθεί το ARM στο data center, αλλά ακόμα δεν έχουν επιτύχει. Ποιος ξέρει τι θα γίνει σε κάποια χρόνια. Πάμε σε κάποιο άλλο. Ένα άρθρο σχετικά με το hyperthreading και το OpenMP. Το hyperthreading, υπενθυμίζω, είναι η δυνατότητα που έχουν κάποιοι επεξεργαστές να εμφανίζονται ως δύο λογικοί επεξεργαστές. Δηλαδή έχουμε, για παράδειγμα, 8 επεξεργαστές και με το hyperthreading έχουμε 16 επεξεργαστές. Βέβαια, δεν διπλασιάζεται όλος ο επεξεργαστής, δεν διπλασιάζεται το υλικό. Διπλασιάζεται μόνο το κομμάτι που αφορά τους καταχωρητές. Και το instruction fetch, instruction decode κομμάτι. Άρα λοιπόν, με ένα απλό trick, πολύ έξυπνο όμως, μπορούμε και έχουμε διπλασιασμό των επεξεργαστών και γι' αυτό μόλις κολλάει ένα thread να μπορεί να συνεχίζει κάποιο άλλο. Στο άρθρο λοιπόν αυτό αναφέρει ο συγγραφέας ότι οι επεξεργαστές που έχουν hyperthreading και χρησιμοποιώντας το OpenMP μπορούν να κάνεις maximize performance, να έχεις μέγιστες αποδόσεις. Γι' αυτό, για παράδειγμα, στο BIOS του επεξεργαστή, αν έχετε την επιλογή να είναι ενεργοποιημένο ή απενεργοποιημένο το hyperthreading, να το έχετε ενεργοποιημένο προκειμένου να μπορείτε να έχετε τις καλύτερες επιδόσεις στις εφαρμογές σας. Το άρθρο λοιπόν αυτό αναφέρει την κλασική μεθοδολογία, δηλαδή έχουμε το original πρόβλημα, το αποδομούμε τις εργασίες οι οποίες ομαδοποιούνται και με τα κατάλληλα directives της παραλληλοποίησης εκτελούνται σε ένα σύστημα. Υπενθυμίζω ότι στο OpenMP δουλεύουμε το fork join μοντέλο. Βλέπετε εδώ master thread, δημιουργούνται πάρα πολλά νήματα. Γίνεται δηλαδή ένα fork. Ξαναγίνεται κάποιο join, μετά κάποιο άλλο fork, join και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν, το OpenMP είναι πολύ χρήσιμο στις εφαρμογές που έχουν πολλούς βρόχους απαιτητικούς σε χρόνο. Άρα λοιπόν, αν βλέπετε κάποιο πρόγραμμα που έχει πολλά for loops, τότε το OpenMP είναι μια πολύ καλή επιλογή να τη δοκιμάσετε για να το παραλληλοποιήσετε. Σχετικά με τη συγγραφή OpenMP, δεν θα δώσουμε κάποια περισσότερη πληροφορία, την γνωρίζετε, αλλά τα tips που μας δίνει εδώ ο συγγραφέας είναι να χρησιμοποιείτε πολλά νήματα, αλλά όχι πάρα πολλά, do not use too many, να μην χρησιμοποιείτε και πάρα πολλά νήματα. Η ιδανική τιμή είναι όσος είναι ο αριθμός των επεξεργαστών. Η ιδανική τιμή των νημάτων είναι ίση με τον αριθμό των επεξεργαστών. Ακόμα και με το hyperthreading, δηλαδή στο προηγούμενο παράδειγμά μας, με τους 16 επεξεργαστές. Να χρησιμοποιείτε threads που δεν έχουν και συχνή επικοινωνία, coarse grain, δηλαδή χονδροκομμένα threads, γιατί υπάρχει στον αντίποδα τα fine grain threads, νήματα λεπτά, αλλά λεπτά με την έννοια ότι έχουν πολύ συχνή επικοινωνία μεταξύ τους. Η ελαχιστοποίηση του συγχρονισμού. Από τα πρώτα μαθήματα σας έχω πει πόσο σημαντικό είναι να αποφεύγουμε δομές συγχρονισμού. Δομές συγχρονισμού που π.χ. στο MPI γινόταν με το, είτε άμεσα με το barrier, είτε έμεσα με το MPI send receive. Και εδώ ομοίως στο OpenMP έχουμε barrier. Άρα να προσέχουμε τα barrier ή εκεί που κλείνει το block OMP. Για παράδειγμα, κοιτάξτε, σε αυτό ανοίγει και σε αυτό το σημείο κλείνει. Σε αυτό το σημείο έχουμε μία έμεση δομή συγχρονισμού. Γιατί πρέπει να φτάσουν όλα τα νήματα αυτό στο σημείο για να συνεχίσει η εκτέλεση στα υπόλοιπα τμήματα του κώδικα. Δομές πια που αναγνωρίζουμε στο πράγμα OMP Parallel, ανοίγει και κλείνει,
Εδώ πέρα βέβαια κάποιος μπορεί να δηλώσει ότι έχουμε ένα φόρ μέσα, αλλά δεν κάνουμε κατανομή εργασίας στα νήματα. Δηλαδή έχουμε εδώ πράγμα OMB Parallel και αυτό σημαίνει ότι όλα τα νήματα που δημιουργούνται θα εκτελέσουν όλες τις επαναλήψεις του φόρ. Άρα δεν είναι και πολύ σωστό αυτό το κομμάτι που μας δείχνει. Θα πρέπει κάποιος να θέσει πριν από το for ένα πράγμα OMP for για να γίνει η κατανομή των iterations στα διάφορα νήματα. Άλλο πράγμα OMP parallel, όπου κάθε νήμα εκτελεί την συνάρτηση. Πράγμα OMP parallel, όπου δεν έχει block structure, εκτελεί μόνο τη συνάρτηση που ακολουθεί. Για τις κοινόχρηστες μεταβλητές και τις ιδιωτικές μεταβλητές δηλώνει ότι θα πρέπει να έχουμε δηλώσει από πριν ποιες μεταβλητές είναι κοινόχρηστες, ποιες ιδιωτικές. Είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιούμε ιδιωτικές μεταβλητές για να μην έχουμε προβλήματα συγχρονισμού, race conditions και χαμένων συναλλαγών, loss sanctions. Υπάρχουν κάποιοι παράμετροι που βοηθούν στην παραλληλοποίηση. Αναφέρει στο compiler εδώ που χρησιμοποιεί ότι θα μπορούσε να βάλει Q parallel για να επιτρέψει την αυτόματη αναγνώριση των περιοχών του κώδικα που μπορούν να παραλληλοποιηθούν. Βέβαια, σας έχω πει ότι κανένα εργαλείο αυτοματοποίησης δεν καταφέρνει κάτι σημαντικό για την ώρα στο θέμα της παραλληλοποίησης και ότι ο άνθρωπος μπορεί να επιτύχει πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Και τέλος πάντων, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι με το hyperthreading και το OpenMP υπάρχει μια πολύ καλύτερη απόδοση στο σύστημα από ότι αν δεν υπήρχε hyperthreading. Δηλαδή το συμπέρασμα είναι πάντα να έχουμε ενεργοποιημένο το hyperthreading. Και όπως το λέει, alternative for harnessing even more computing power. Harnessing σημαίνει να αποκομίσουμε ακόμα περισσότερη υπολογιστική ισχύς. Άρα λοιπόν, είναι μια καλή συμβουλή πάντα να έχουμε ενεργοποιημένο το hyperthreading. Και μια που μιλάμε για την παραλληλοποίηση, ας δούμε έναν άλλον ερευνητή που βρίσκεται στην εταιρεία Intel για τις 9 συμβουλές που δίνει προς τους προγραμματιστές στα παράλληλα συστήματα. Πάμε να δούμε λοιπόν. Πρώτη συμβουλή: αγόρασε καλύτερο υπολογιστή. Ίσως δεν θα περίμενε κάποιος μια τέτοια συμβουλή ως νούμερο ένα, αλλά βέβαια θα μου πείτε, αυτός είναι ερευνητής Intel, άρα το συμφέρει αυτό που λέει. Αγοράστε καλύτερο υπολογιστή, γιατί μάλλον θα είναι Intel ο υπολογιστής που θα αγοράσετε. Βέβαια αυτό ήταν πριν η AMD εισάγει την σειρά τα Threadrippers και τα Ryzen, οπότε τότε η Intel κυριαρχούσε όταν δημοσιεύτηκε αυτό το άρθρο. Αλλά εντούτοις, γι' αυτό το δίνει και ως πρώτη συμβουλή, αγοράσει καλύτερο υπολογιστή. Ας δούμε όμως πώς το δικαιολογεί. Δες πόσο θα σου στοιχήσει να κάνεις το πρόγραμμα πιο γρήγορα, δηλαδή να εκτελείται πιο γρήγορα. Αν αυτό απαιτεί κάποιους μήνες εργασίας, τότε μπορεί ο άλλος να κοστολογήσει τις εργατοώρες του και να σκεφτεί ότι είναι καλύτερο να αγοράσει κατευθείαν ένα γρήγορο υπολογιστή και να αφοσιωθεί σε κάποιο άλλο έργο. Η αλήθεια είναι ότι οτιδήποτε κάνουμε πρέπει να κάνουμε ένα cost-benefit analysis ως μηχανική. Για παράδειγμα, το πρώτο που μου ήρθε είναι ότι έρχεται κάποιος και σας λέει θέλουμε να κάνουμε ένα design, ένα σχέδιο που έχει μέσα και website και Android εφαρμογή και προγραμματισμό και 1000 άλλα πράγματα. Μπορείτε να σκεφτείτε, να πείτε, π.χ. εγώ δεν ξέρω προγραμματισμό για Android, αλλά ξέρω όλα τα άλλα. Τι θα κάνω? Εντάξει, θα το αναλάβω ασφαλώς το project, αλλά τώρα για το Android προγραμματισμό, μήπως, αν χρειαστεί να μάθω εγώ Android προγραμματισμό, θα μου πάρει π.χ. 1-2 μήνες, αναλόγως αυτό που ζητάει ο άλλος να υλοποιήσει. Αν όμως αυτό το δώσω σε κάποιον outsourcing και μου το υλοποιήσει με κόστος π.χ. 500 ευρώ, γιατί ξέρει και ενδεχομένως είναι απλό για αυτόν, τότε συμφέρει να πείτε εμένα οι 2 μήνες κοστίζουν π.χ. 2.000 ευρώ. Αν το δώσω σε κάποιον θα μου κοστίσει, θα είναι 500 ευρώ. Άρα με μια έτσι αδρή
σύγκριση μπορούμε να πούμε ότι συμφέρει να το δώσω αυτό σε κάποιον άλλον και εγώ να ασχοληθώ με τα υπόλοιπα κομμάτια του project, να κάνουμε outsourcing. Βέβαια, από την άλλη, κάποιος μπορεί να πει, OK, αν είναι για μια φορά μόνο να αναπτύξει κάποιο Android εφαρμογή, πράγματι να το κάνει outsourcing. Αν όμως μετά από λίγο καιρό έρθει και άλλη παραγγελία και ούτω καθεξής, τότε μήπως η επένδυση στις γνώσεις για ανάπτυξη Android εφαρμογή αξίζει. Αυτό είναι ένα ερώτημα που με τον καιρό και με την εμπειρία σας θα το καταλάβετε και βέβαια κάποιες στιγμές μπορεί να πέσετε λίγο έξω, δηλαδή να νομίζετε ότι θα μάθετε εύκολα μια καινούρια γλώσσα προγραμματισμού, αλλά να σας ταλαιπωρήσει λίγο παραπάνω. Αλλά εντούτοις, κάποια στιγμή από την εμπειρία σας θα μπορέσετε να κάνετε αυτό το cost-benefit analysis. Γενικότερα, αν το ξέρετε αυτό, πρέπει πάντα να κάνετε cost-benefit analysis. Δηλαδή, το κόστος που θα δαπανίσετε και το κόστος εμάς μεταφράζεται σε χρόνο ή χρήμα και το benefit, τι έχετε να κερδίσετε. Άρα, όταν βγείτε έξω και θα έχετε το πτυχίο σας, πάντα πρέπει οποιαδήποτε εργασία να την περνάτε από το κόσκινο του cost-benefit analysis. Πάμε να δούμε τη δεύτερη συμβουλή. Η δεύτερη συμβουλή, σας την έχω πει και εγώ. Μην προσπαθήσετε να παραλληλοποιήσετε τα πάντα. Από την αρχή, με το καλημέρα σας, μόλις πάρετε τον κώδικα, προσπαθήστε να δείτε τα μικρά κομματάκια παραλληλοποίησης, σιγά-σιγά, σταδιακά, τι μπορείτε να βελτιώσετε και δοκιμάστε το ότι αυτό που κάνετε λειτουργεί. Άρα, π.χ. αν έχει 50 loops, εντάξει, ίσως είναι και πολλά, τέλος πάντων, ένα μεγάλο αριθμό από loops, ξεκινάτε στα πρώτα loops, τα παραλληλοποιείτε. Okay, πάμε στα επόμενα loops, τα παραλληλοποιείτε, έπαιξε πρόγραμμα. Και ούτω καθεξής. Μέχρι να καταφέρετε να παραλληλοποιήσετε όλα τα loops. Άρα, δουλεύετε κάθε φορά σε μικρά κομμάτια κώδικα. Επί τη ευκαιρία να σας πω ότι ως προγραμματιστές θα πρέπει να ξέρετε να δουλεύετε κάποιο αποθετήριο κώδικα. Ένα αποθετήριο κώδικα όπως το GitHub, που για τους φοιτητές των πανεπιστημίων και για το δικό μας ασφαλώς, δίνει δυνατότητα να έχετε private repositories. Δοκιμάστε να μάθετε GitHub και ειδικά π.χ. σε άτομα που αναλαμβάνουν κάποια εργασία σε μένα, κάποια διπλωματική ή κάτι άλλο, εγώ απαιτώ να έχουν GitHub ώστε να μάθουν να εργάζονται επαγγελματικά ήδη από τώρα. Είναι πολύ σημαντική γνώση γιατί σε μεγάλες εταιρείες χρησιμοποιούν αποθετήρια. Άρα το να πείτε κατά τη συνέντευξη, αν σας ρωτήσει κάποιος τι είναι αποθετήριο κώδικα και τι λειτουργίες υποστηρίζει, αν δεν μπορείτε να το στηρίξετε αυτό, θα χάσετε πόντους. Είναι σημαντική γνώση να ξέρετε και αυτό. Στη συνέχεια, συμβουλή νούμερο 3. Starting from scratch, αν ξεκινήσει κάποιος από το μηδέν. Use someone else will. Χρησιμοποίησε τον κώδικα κάποιου άλλου. Ή όπως είχε πει ένας διάσημος επιστήμονας, ότι καθίστε πάνω στους ώμους γιγάντων και θα πάτε ακόμα πιο μακριά. Άρα λοιπόν, δοκιμάστε να ψάξετε στο ίντερνετ μήπως υπάρχει πληροφορία αυτή και σας βοηθήσει. Δεν χρειάζεται να ανακαλύπτετε ξανά τον τροχό. Συμβουλή νούμερο 3. Βέβαια, αυτές οι συμβουλές είναι και γενικότερα συμβουλές ανάπτυξη κώδικα. Δηλαδή, όταν ως μηχανική θα κληθείτε να υλοποιήσετε κάτι, είτε με παράλληλα στήματα είτε όχι, θα ακολουθήσετε αυτά τα βήματα για να έχετε μια επιτυχία. Λοιπόν, πολύ σημαντικό, debugging. Προσπάθησε να βρεις τρόπο να κάνεις αποσφαλμάτωση της εφαρμογής σου. Δεν υπάρχει κώδικα χωρίς bugs. Συνεχώς βρίσκουμε bugs ακόμα και σε κώδικες που λειτουργούσαν επί δεκαετίες. Έχει κλασικά exploits που βλέπουμε σε Linux FreeBSD για προγράμματα που ανέκαθεν υπήρχαν στο σύστημα και απλώς κάποια στιγμή κάποιος βρήκε το bug. Άρα λοιπόν πάντα έχουν bug τα προγράμματα, θα πρέπει να ξέρετε πώς να κάνετε αποσφαλμάτωση. Πολύ σημαντική γνώση και αυτή. Άρα λοιπόν και στα παράλληλα στήματα θα πρέπει να ξέρεις πώς μπορείς να κάνεις το debug, πώς μπορείς να ξέρεις το κάθε νήμα, η κάθε διεργασία σε τι κατάσταση βρίσκεται. Πάνω σε αυτό το κομμάτι κώδικα έχω ανεβάσει στο e-class σχετικό υλικό που αναφέρει αποσφαλμάτωση προγραμμάτων κώδικα και σας δίνω τα hints, τα προσωπικά δικά μου που χρησιμοποιώ για το πώς κάνουμε αποσφαλμάτωση OpenMPI και OpenMP προγράμματα. Καλό είναι να διαβάσετε, ειδικά όταν θα κληθείτε σε προσεχή εξέταση, να έχετε εξέταση κώδικα, όπου εκεί θα πρέπει να υλοποιήσετε ένα πιο σύνθετο πρόγραμμα από ένα MPS. Το MPS, επειδή είναι σε μισή ώρα,
έχει πολύ λίγες γραμμές, 20 γραμμές κώδικα συνήθως. Ενώ μια εξέταση κώδικα θα έχει αρκετό κώδικα που θα πρέπει να δουλέψετε και θα απαιτηθεί debugging. 5. Προσπάθησε να διαπιστώσεις την τοποθεσία που ο κώδικας σου struggling, όχι στραγγαλίζεται, αλλά προσπαθεί να κάνει κάτι εντατικά. Δηλαδή, με απλά λόγια, αυτό που σας έχω πει, κάντε profiling. Αν έχεις 10 loops, αλλά μόνο το ένα loop καταναλώνει όλη την υπολογιστική ίση, άρα δεν χρειάζεται να ασχοληθείς με τα άλλα 9 loop. Από τα 10 loop πήγαινε στο ένα loop που είναι ο πυρήνας, που είναι το kernel, εκεί που γίνεται όλη η εργασία. Και αν το παραλληλοποιήσετε αυτό, θα δείτε σημαντικά ωφέλη στο runtime όλης της εφαρμογής. Άρα ξεκινήστε από εκεί που έχουμε σε εισαγωγικά το zoomy του computational time. Γι' αυτό λέει το struggling. Εκεί που γίνεται λοιπόν η περισσότερη εργασία. Και αναφέρει μάλιστα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορα προγράμματα. Ένα από αυτό είναι το Intel Betune. Σε εργαστήριο τις πρώτες εβδομάδες σας το είχα παρουσιάσει το Intel Betune και μάλλον το είχατε και σε κάποιο εργαστηριακό φυλάδιο να το δουλέψετε προαιρετικά μεν, γιατί δεν ήταν εκείνο το φυλάδιο να το παραδώσετε. Υπάρχει όμως υλικό σε εργαστηριακό φυλάδιο που μπορείτε να το δουλέψετε για να δείτε πώς μπορείτε με το Intel Betune που εκτελείται τόσο σε Linux όσο και σε Windows να κάνετε profiling της εφαρμογής σας. Λοιπόν, συνέκτη συμβουλή που μας δίνει αυτός ο ερευνητής της Intel. Write a parallel version. Γράψε μία έκδοση του αλγορίθμου σου παράλληλη. Για παράδειγμα, θέλεις να υλοποιήσεις ένα αλγόριθμο που ψάχνει κάτι σε μία λίστα, ένα string. Δες μήπως αυτό μπορεί να γραφτεί με τρόπο παράλληλο. Δηλαδή δεν χρειάζεται να πάρεις τον ίδιο συριακό κώδικα και αυτό απλώς να προσθέσεις κάποια πράγμα OMB άρα λίγο το καθεξής και να το βγάλεις παράλληλο. Μπορεί από την αρχή να ξεκινήσει με έναν τρόπο που είναι πολύ πιο φιλικό στην παραλληλοποίηση. Για παράδειγμα, αν σας δώσει κάποιος κώδικα που έχει πολλά pointers, αυτό δεν αξίζει να το παραλληλοποιήσει κάποιος. Γιατί τα pointers δύσκολα παραλληλοποιούνται. Επόμενη συμβουλή. Σταματήστε όταν έχετε επιτύχει κάποιο στάδιο που είστε ικανοποιημένοι με το έργο σας. Σας έχω πει ότι η παραλληλοποίηση ποτέ δεν σταματάει. Συνεχώς όσο και να το ψάχνουμε, θα πηγαίνουμε ένα βήμα παραπέρα. Ένα βήμα δηλαδή στην επίτευξη καλύτερης απόδοσης του συστήματος. Το ιδανικό βέβαια είναι να έχουμε μια γραμμική επιτάχυση, δηλαδή έχουμε 10 επεξεργασίες, speed up 10, έχουμε 100 επεξεργασίες, speed up 100. Δεν το πετυχαίνουμε βέβαια τις περισσότερες φορές αυτό. Οπότε συνήθως βάζουμε κάποια όρια. Ένα όριο μπορεί να είναι, π.χ. θέλω να έχω ένα σταθερό speed up για 70% των επεξεργαστών. Δηλαδή μου δίνεις 10 επεξεργαστές, εγώ θα έχω speed up 7, τουλάχιστον 7. Βέβαια είναι αρκετά ιδανικό το 7. Στις εργασίες που θα μου παραδώσετε δεν θα ζητήσω ποτέ τόσο μεγάλο speed up. Τουλάχιστον για να περάσει κάποιος το μάθημα δεν χρειάζεται να έχει speed up 70%. Αλλά εντούτοις, στις πραγματικές εφαρμογές θέλουμε speed up όσο το δυνατόν περισσότερο. Επόμενη συμβουλή. Προσπάθησε λοιπόν να χρησιμοποιήσεις τα νήματα με πολύ προσεκτικό τρόπο. Γιατί? Γιατί περπατάς πάνω σε αυγά όταν χρησιμοποιείς νήματα και παράλληλες δομές και κάποια αυγά είναι νάρκες. Δηλαδή μπορεί να κάνεις κάποιο λάθος και να γίνει μια καταστροφή στο λογισμικό βάζιο. Καταστροφή όχι είναι ότι θα διαγραφεί κομμάτια κώδικα, απλώς ότι εκεί που είχες μια καλή απόδοση να κατακριμνιστεί αυτή η απόδοση. Άρα προσπάθησε καταρχήν να καταλάβεις οι επιλογές σου πώς επηρεάζουν το κώδικα και όπως αναφέρει κάποια innocent errors, κάποια λαθάκια αθώα μπορεί τελικά να προκαλέξουν μια έκρηξη στον κώδικα. Γι' αυτό χρειάζονται εργαλεία που ελέγχουν για παράδειγμα data leaks, προβλήματα στις εγγραφές και το καθεξής.
Είχαμε δει σε σχετικό εργαστήριο εργαλεία coverage analysis, profiling, κυρίως τα λειτουργικά συστήματα βέβαια, όπου μπορούσατε να τα χρησιμοποιήσετε. Τελευταία συμβουλή, ένατη συμβουλή, που σας την έχω πει και εγώ αυτή η συμβουλή. Get the load balancing right. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις μια ισοκατανομή της εργασίας στα νήματα. Διαφορετικά, σας είχα δείξει σε προηγούμενη διάλεξη με το QSDBCM κώδικα πως μια ανισοκατανομή του έργου είχε συνέπεια το τελευταίο νήμα να έχει λιγότερο ποσό εργασίας να εκτελέσει υπολογισμούς και ξεκινούσε την επόμενη φάση πιο γρήγορα από ότι τα υπόλοιπα νήματα και δημιουργούνταν ασυνέπειες. Άρα λοιπόν, πρέπει να προσπαθούμε load balancing, να κάνουμε μια ισοκατανομή της εργασίας στα νήματα, προκειμένου ένα νήμα να μην περιμένει τα άλλα. Γιατί το είχα λύσει, όπως θυμάστε, με τη χρήση κάποιας barrier εντολής, που σημαίνει σε εκείνο το σημείο το νήμα περίμενε. Και όταν περιμένει ένα νήμα, σημαίνει ότι χάνουμε απόδοση στο σύστημα. Άρα, θέλουμε να έχουμε μια καλή ισοκατανομή, άρα να υπάρχει ελάχιστη καθυστέρηση στα barriers και συνδομές συγχρονισμού. Λοιπόν, αυτά ήταν τα tips από τον Stephen Blair Chappell. Υπενθυμίζω ότι αυτό είναι από το περιοδικό The Parallel Universe της Intel. Μπορείτε ελεύθερα να το κατεβάσετε, Intel Parallel Universe, για να βλέπετε τέτοια ωραία και χρήσιμα άρθρα. Μπορούμε να συνεχίσουμε με ένα βίντεο που αφορά το machine. Τι είναι το machine? Το machine λοιπόν είναι μία αρχιτεκτονική της HP, όπου, τώρα θα το ανοίξω να σας πω, ας παίζει λίγο στο background, ή μάλλον να σας πω πρώτα τι γίνεται. Το machine είναι λοιπόν μία αρχιτεκτονική της HP, το είχε πρωτοπαρουσιάσει το 2013-2014, είχε παρουσιάσει μια αρχιτεκτονική, είχε παρουσιάσει βασικά το θεωρητικό μοντέλο μιας αρχιτεκτονικής, η οποία θα είχε πολύ καλύτερους χρόνους πρόσβαση στη μνήμη. Και είχε δημιουργηθεί ένα hype. Hype, στα αγγλικά, σημαίνει μια προσμονή ότι θα έρθει μια καινοτόμα αρχιτεκτονική, όπου θα έλεγε θα είναι 6 φορές πιο γρήγορη από τις αντίστοιχες υπάρχουσες άλλες αρχιτεκτονικές. Και ο κόσμος το περίμενε. Και εδώ σε ένα βίντεο, behind the machine, θα το κάνω share σε κατάσταση βίντεο. Ξεκινάει το βίντεο αυτό με μια φράση ότι όσοι μπορούν να φανταστούν τα πάντα, μπορούν να δημιουργήσουν τα δύνατα. Και με κάποια τέτοια βιντεάκια η HP παρουσίαζε την αρχιτεκτονική της, την αρχιτεκτονική λοιπόν machine, όπως την ονόμασε, όπου θα έδινε τα προβλήματα των άλλων δομών. Και λέει ίδιους επεξεργαστές, ίδιες αρχιτεκτονικές, πολλά δεδομένα, πολλά προβλήματα, δηλαδή αναφέρει ότι από εδώ και δεκαετίες η λογική είναι η ίδια, ότι έχουμε ένα επεξεργαστή που είναι μια αρχιτεκτονική αποθηκευμένου προγράμματος, δηλαδή έρχονται οι εντολές από τη μνήμη, τις εκτελεί ο επεξεργαστής, διαβάζει δεδομένα από τη μνήμη και ήταν αρκετά αποδοτικό αυτά τα χρόνια, παρουσιάζει η HP, αλλά υπάρχει ένα θέμα. Γιατί υπάρχουν πια big data, πάρα πολλά δεδομένα. Δεδομένα τα οποία οι σημερινοί επεξεργαστές δυσκολεύονται να χρησιμοποιήσουν. Πολλά δεδομένα. Τι θα γινόταν όμως αν αυτά τα δεδομένα είχαν άλλους χρόνους πρόσβασης? Και είναι το πιο συναρπαστικό πρόγραμμα, λέει κάποια ερευνήτρια της Intel, να σχεδιάσουμε μια νέα αρχιτεκτονική. Ξαναβρίσκουν λοιπόν, ξαναπροσπαθούν να δημιουργήσουν νέες αρχιτεκτονικές που
βασίζονται σε κάποιο άλλο μοντέλο. Μάλιστα, είχε αναφερθεί ότι το 75% των ερευνητών είναι HP εργαζόταν στο The Machine. Θα αλλάξει το παιχνίδι της επεξεργασίας δεδομένων. Δείχνει εδώ ερευνητές να συσκέπτονται για το πώς να σχεδιάσουν αυτή την αρχιτεκτονική. Νέος σχεδιασμός, νέα υλικά, δηλαδή υλικά όπως εννοείται nanotubes και ούτω καθεξής. Δεν είχε βέβαια κβαντικά συστήματα, ήταν απλώς υλικά που βρισκόταν στο στάδιο της ανάπτυξης. Οπτικά βέβαια είχε, όπως βλέπετε, και οπτική επεξεργασία. Πολύ δύσκολα προβλήματα τώρα, δηλαδή να φτιάξει ένα επεξεργαστή που να χειρίζεται οπτικά τα δεδομένα. Δέχεται δηλαδή με οπτικό τρόπο να μεταφέρονται τα δεδομένα, όπως οι οπτικές ίνες, αλλά πάνω σε ένα motherboard. Αυτό προσπαθούσαν λοιπόν να βρουν αυτό το μηχάνημα, διαδικασία κατασκευής, να βελτιωθεί. Και η HP παρουσίασε πολλά τέτοια μηχανήματα, μάλλον πολλά τέτοια βίντεο που έδειχναν μηχανήματα, γιατί τα μηχανήματα, η αλήθεια είναι ότι ακόμα σπανίζουν. Και λέει, το 2016 έκανε το πρώτο demo, First Memory Driven Computing. Το είχε εννοείται πιο πριν αναφέρει, όπως σας είπε. Απλώς το 2016 έκανε ένα demo με έναν υπολογιστή. Συναρπαστική εταιρεία βέβαια το παρουσιάζουν. Αλλά από τη στιγμή που είμαι σίγουρος οι περισσότεροι από εσάς δεν το έχετε ακούσει αυτό, το The Machine, άρα σημαίνει ότι κάτι ακόμα δεν έχει τελειώσει. Με Linux λειτουργικό σύστημα, εννοείται, γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό το Linux και λειτουργικά συστήματα, γι' αυτό και επιμένω όλα τα εργαστήριά μου να γίνονται στο Linux. Μνήμη του συστήματος έρχεται στο φως, οπτικά συστήματα. Που βέβαια ήταν αρκετά δύσκολη η χρήση των οπτικών συστημάτων. Δηλαδή φανταστείτε επεξεργαστές που λαμβάνουν τα δεδομένα με οπτικό τρόπο. Άρα θέλουν πολύ καλά αισθητήρια, πολύ καλά λέιζερ για την αποστολή, μεγάλη συχνότητα μετάδοση δεδομένων. Οπότε όλα αυτά τα demo που δείχνουν, βλέπετε αυτό το σιρτάρι τώρα, είναι ένα σιρτάρι με servers. Βέβαια, ενδεχομένως μπορεί να μην είναι και το The Machine, απλώς είναι ένα server της HP, απλώς το παρουσίασαν έτσι. Τέλος πάντων, και βρέθηκε αυτό το demo, το The Machine, το οποίο βέβαια για μας που είμαστε μηχανικοί δεν μας αφορά τόσο η εμφάνιση όσο η λειτουργικότητα. Τελικά δηλαδή αυτό το The Machine κατάφερε να ανταπεξέλθει. Και εδώ αναφέρει μετά πόσα άτομα δούλεψαν. Εννοείται πάρα πολλά άτομα δούλευαν στην Intel. Και τι έγινε τελικά? Πού βρισκόμαστε τώρα? Είμαστε 2020. Ύστερα από τόσα χρόνια τι έχουμε καταφέρει? Πάμε λίγο να δούμε. Το τελευταίο άρθρο που είχα δει για το HP ήταν το 2018. Που αναφέρει ότι η HP ξεκίνησε boots, δηλαδή έκανε boot ο υπολογιστής, ο sandbox of the machine for the early users. Δηλαδή έδωσε πρόσβαση σε κάποιους να μπουν και να το χρησιμοποιήσουν αυτό το μηχάνημα. Ενώ θυμάστε τι έλεγε. Έλεγε το 2016 έκανε το πρώτο demo και τώρα όμως τους δίνει πρόσβαση. Δηλαδή το demo μπορεί να ήταν πολύ απλό ενδεχομένως. Δεν υπήρξαν και πληροφορίες σχετικά με αυτό. Έτσι λοιπόν αναφέρει DDR4 μνήμη, ενώ ήθελε να έχει, όπως σας είπα, μνήμη άλλο επίπεδο, άλλων τεχνολογιών, τελικά αναγκάστηκε να έχει DDR4. Στοχεύει και ακόμα σε Big Data, Artificial Intelligence, Machine Learning. Το σημαντικό αυτής της αρχιτεκτονικής βέβαια είναι ότι εισάγει το Memory Driven Computing Application. Δηλαδή, υπάρχει, βλέπετε εδώ, NUMA. Αν κάποιος γράψει τι σημαίνει το NUMA, το ακρονίμιο θα λάβει και το έξτρα βαθμολογικό bonus. NUMA λοιπόν, τι σημαίνει, το έχουμε δει. Αυτό βασίζεται λοιπόν σε NUMA, σε οπτικά δίκτυα και άλλες τεχνολογίες. Και τέλος πάντων,
Το άρθρο λέει ότι έμεινε πολύ πίσω. Ο Γιάννης το έγραψε πρώτος. Non-Uniform Access Memory. Ναι, αυτό είναι. Non-Uniform Access Memory. Νούμα. Memory Access, Access Memory, εντάξει, το ίδιο είναι. Άρα, Γιάννη, θα λάβεις το έξτρα, να το σημειώσω εγώ για να μην χρειαστεί να στείλεις email. Θα δούμε βέβαια και τις υπόλοιπες ερωτήσεις που έχουμε και lottery και quiz. Τέλος πάντων, το άρθρο δεν καταλήγει κατά πόσο βγήκε κάτι χρήσιμο ή όχι, ότι ακόμα είναι σε ανάπτυξη και ούτω καθεξής. Άρα, και δεδομένου ότι από το 2018 αυτό το άρθρο, δεν έχω βρει κάποιο άλλο. Άμα μπούμε στο site της HP, θα δούμε ότι ακόμα το αναπτύσσουν. A new kind of computer, όπως βλέπετε. Στο πλαίσιο του R&D, βέβαια. Αναφέρει, βέβαια, το 2020, που έχουμε 2020, ίσως το site σταμάτησαν να το ενημερώνουν. Πότε ενημερώθηκε τελευταία φορά? Δεν φαίνεται πότε ενημερώθηκε τελευταία φορά. Πάντως, βλέπουμε ότι η τελευταία είδηση εδώ έχει το 2015 blog post. Βλέπετε ότι κάτι δεν πήγε καλά στη διαδικασία. Και ανέφερε λοιπόν ότι το 2020 θα έχουμε τόσα connected devices κτλ. Αυτό φαντάζομαι το γράψανε τότε, το 2015. Αφού βλέπουμε και τα αντίστοιχα blogs εδώ, ως το 2015 δεν βρέθηκε μετά άλλο blog. Τέλος πάντων, δεν προχώρησε. Μπορεί να ήταν καλή ιδέα memory driven computer, αλλά αν δεν έχεις την τεχνολογία να σε υποστηρίξει αυτό που θέλεις, και όπως έχουμε δει και από εισαγωγικά θέματα στο HPC, κάποιοι είχαν καλή ιδέα, αλλά την είχαν σε λάθος εποχή. Και μετά από κάποια χρόνια, άλλοι την παρουσίασαν αυτή την ιδέα και επωφελήθηκαν από αυτή την ιδέα. Άρα λοιπόν, μπορεί η εποχή να είναι λάθος που το παρουσίασε αυτή τώρα η HP. Μπορεί μετά από κάποιο καιρό να έχουμε την τεχνολογία. Για παράδειγμα να σας πω, η HP έλεγε ότι θα έχουμε τη χρήση των memristors. Για όσους δεν ξέρουν, ξέρουμε υπάρχει το resistor, αντίσταση δηλαδή, υπάρχει το πινείο, το inductive δηλαδή, υπάρχει capacitor και υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο που πολλοί το παρουσιάζουν ότι είναι το τέταρτο στοιχείο, το τέταρτο αναλογικό στοιχείο που είναι το memristor. Όμως, όπως μπορείτε να καταλάβετε, ακόμα είναι σε υποθετικό στάδιο το memristor. Έχουν αναφερθεί κάτι πολύ prototypes, αλλά και αυτά είναι πολύ πίσω. Και η HP εδώ πέρα έλεγε ότι θα χρησιμοποιούμε τα memristor, τα νέα αυτά υλικά που θα κατασκευαστούν σε λίγα χρόνια. Είπαμε αρχές 2014-2016 έκανε το demo. Έλεγε ότι θα έρθουν αυτά τα υλικά και θα δείτε πόσο διαφορετικά θα είναι όλα. Δεν ήρθαν αυτά τα υλικά, τα components. Η μνήμη παραμένει DDR, DDR4, DDR5. Δεν ήρθαν τα memristor, μνήμες με memristor που θα είχαν πολύ καλύτερη απόδοση. Παραμένει σε ένα θεωρητικό μοντέλο. Υπάρχει έρευνα βέβαια. Βέβαια, η έρευνα που γίνεται σε αυτούς τους τομείς δεν ανήκει στο πλαίσιο της εφαρμοσμένης έρευνας, δηλαδή της έρευνας που κάνεις κάτι και καταλήγει σε προϊόν άμεσα. Είναι της πιο θεωρητικής έρευνας, ότι το δουλεύουμε και κάποια στιγμή θα γίνει. Αλλά αν, όπως βλέπετε, η HP βασίζεται στο κάποια στιγμή θα γίνει, τελικά δεν το καταφέρει. Ήταν ένα project το οποίο στήχησε αρκετά στην HP. Βέβαια, ακόμα δεν ξέρουμε το αποτέλεσμα, ακόμα το δουλεύει. Αλλά για την ώρα φαίνονται ότι τα χρήματα που δαπανάει και τα χρήματα που παίρνει από τα μελανάκια που αγοράζουμε, που είναι λίγο overpriced μερικές φορές, πηγαίνουν σε αυτό που όμως δεν φαίνεται να αποδίδει. Λοιπόν, η ώρα 2 η ώρα. 2 η ώρα. Σύμφωνα με τα ιωθώτα έχουμε το iLottery. Πρόκειται να ενεργοποιηθεί λοιπόν iLottery. Πάμε να ανοίξουμε το iLottery. Και active, είναι εδώ. Πρέπει να ενεργοποιηθεί η κλήρωση. Το Chrome Tab θα εκτελεστεί προσεχώς, αλλά μπορούμε να το επιταχύνουμε λίγο την εκτέλεση. Ας εκτελέσουμε λοιπόν την ενεργοποίηση της διάλεξης. Parsys. Ενεργοποιήθηκε λοιπόν Parsys διαλέξης 01-09. Είμαστε 10η εβδομάδα, άρα έχουμε
ερωτήσεις από τις προηγούμενες 9 εβδομάδες. Και για όποιον ζητήσει το PIN, σας το δίνω στο chat τώρα. Έχετε λοιπόν το PIN που σας έχω δώσει, μπορείτε να συνδεθείτε στην κλήρωση, να, ονομαστικά βέβαια, να κάνετε login στο ARC. Το ARC το οποίο, το ξέρετε τη διεύθυνση, arc.eu.gr, έχω και τις ώρες γραφείου που είναι ελεύθερες αν θέλει κανείς να κλείσει ραντεβού για να συζητήσουμε θέματα που τον απασχολούν με τον ηλεκτρονικό τρόπο. Και σε αυτό το σημείο θα κλείσω το μικρόφωνο, θα κλείσω και το βίντεο, θα βάλω σε παύση την καταγραφή και θα επιστρέψω και τέταρτο μόλις ολοκληρωθεί το lottery. Αν έχετε βέβαια κάποια ερώτηση. Ωραία, επανήλθαμε λοιπόν στη δεύτερη ώρα της σημερινής συνάντησης για το μάθημα και θα πάμε στο iLottery share screen. Για να διαπιστώσουμε σήμερα ποιος φοιτητής, έτσι, από το σώμα των φοιτητών που παρακολουθεί σύγχρονα, online δηλαδή, θα κληθεί να απαντήσει σε ερωτήσεις. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε την κλήρωση. Βλέπετε, φαντάζομαι, το παράθυρο που κάνω share, από ό,τι φαίνεται όλα είναι εντάξει και let it roll. Ας δούμε λοιπόν. Θυμίζω είναι ερωτήσεις από τις προηγούμενες διαλέξεις, από τις διαλέξεις 1 έως 9. Νίκο, είσαι εδώ. Απάντησε στο chat όσο εγώ ετοιμάζω το iExams, πολύ ωραία. Όπως ξέρεις τη διαδικασία, απαντάς στο chat ή και με μικρόφωνο, άμα θέλεις. Επιλέγεις είτε το νούμερο μιας ερώτησης, είτε βοήθεια από το σώμα των φοιτητών, από τον συναδέλφο σου, ή μπαλαντέρ. Φορτώνετε λοιπόν, θα έχεις 30 δευτερόλεπτα. Πρώτη ερώτηση. Lazy release consistency. Και από τα παρακάτω είναι από τα χαρακτηριστικά. Έχεις άλλα 20 δευτερόλεπτα. Και πρέπει να μας δώσεις την απάντησή σου, Νίκο. D. Απάντας D. Απαιτεί την αποστολή ακυρώσεων σε κόπηση του κόβους η Lazy Release Consistency. Ωραία. Πάμε στο επόμενο. Eager Release Consistency. Είσαι άλλα 10 δευτερόλεπτα. Β, απαντάς. Δηλαδή, θέλουμε ένα από τα παρακάτω χαρακτηριστικά του eager release consistency με τέλος συνέπειας. Οι νέες πράξεις δεν εμποδίζονται να αρχίσουν αμέσως. Σωστή απάντηση. Συνεχίζουμε. Επόμενη. Ακολουθιακή προσέγγιση παράλληλης επεξεργασίας. Ποιο είναι ένα από τα χαρακτηριστικά της ακολουθιακής προσέγγισης της παράλληλης επεξεργασίας. Το C απαντάς. Λίγο να σημειώσω κάτι. Το C απαντάς. C. Η προγραμματιστική γλώσσα δεν μπορεί να εκφράσει τον παραλληλισμό. Ναι. Ως τώρα,
Έχεις απαντήσει σε τρεις ερωτήσεις σωστά. Συνεχίζουμε στην επόμενη. Ποιο από τα πρακάτω είναι από τα μειονεκτήματα της υλοποίησης πακέτου νημάτων στον πυρήνα του λειτουργικού. Πυρήνα, kernel level threads. Μπορείς να δώσεις την απάντησή σου. Έψιλον. Για να λοιπόν, ποιο από τα παρακάτω είναι από τα μειονεκτήματα της υλοποίησης πακέτου νημάτων στο πυρήνα του λειτουργικού. Προγραμματισμένες κρύβουν τον παραλληλισμό σε ακολουθιακές δομές. Όχι. Το β ήταν. Γιατί οι αναλλαγές των νημάτων, βασικά τι σημαίνει kernel level threads, σημαίνει ότι έχουμε νήματα που τα γνωρίζει ο πυρήνας του λειτουργικού συστήματος. Οπότε το θέμα είναι όταν κάνουμε context switch μέσα στον πυρήνα του λειτουργικού συστήματος, έχουμε μεγαλύτερο κόστος άμα κάναμε ένα context switch στο userland, δηλαδή στο software. Άρα έχεις τρεις. Αρχικά θες 0,15, μετά πήγες 0,30 και μετά πήγες 0,60. Άρα σημειώνω, Νίκος, έχεις συν 0,60, το οποίο θα το τοποθετήσω εγώ στο ηλεκτρονικό βαθμολόγιο, το iGrades που διατηρώ. Μπορούμε να το κλείσουμε, λοιπόν, και να συνεχίσουμε με το υπόλοιπο κομμάτι της διάλεξης του OpenMP. Συγκεκριμένα είχαμε φτάσει στο σημείο με τις δομές συγχρονισμού, barrier flush. Μπορούμε να θέσουμε πράγμα MP barrier, που είναι ο συγχρονισμός φράγματος, όπου σε εκείνο το σημείο όλα τα νήματα θα περιμένουν να έρθουν όλα, όλα τα νήματα περιμένουν όλα τα υπόλοιπα νήματα και στη συνέχεια θα συνεχίσουν από εκείνο το σημείο όλα τα νήματα μαζί. Η οδηγία Flash καθορίζει ένα σημείο συγχρονισμού στο οποίο η υλοποίηση του κώδικα πρέπει να παρέχει ένα συνεπές στιγμιότυπο μνήμης. Πολύ χρήσιμη επίσης είναι και το critical. Το πράγμα OMP critical σημαίνει ότι μόνο ένα νήμα μπορεί να μπει μέσα σε αυτή την περιοχή. Είναι μια κρίσιμη περιοχή. Σε μια κρίσιμη περιοχή μόνο ένα νήμα μπορεί να μπει, να διαβάσει, να γράψει και έτσι επιτυχάνεται λόγω του αμοιβαίου αποκλεισμού η ακεραιότητα των τιμών των μεταβλητών που τροποποιούνται. Ένα παράδειγμα barrier και master. Το master σημαίνει ότι μόνο το master thread μπορεί να εκτελέσει το υπάρχον κομμάτι κώδικα, άρα το πράγμα που master σημαίνει ότι μόνο το master thread θα εκτυπώσει, μάλλον θα λάβει την ώρα εκτέλεσης, εδώ το get time of day. Σημειώνουμε ότι όταν έχουμε πράγμα OMP master, προσωπικά εγώ βάζω συνήθως τα άγκιστρα, αλλά τα άγκιστρα εννοώ αυτά εδώ τα σύμβολα, αλλά μερικές φορές μπορεί κάποιος να τα παραλείψει για λόγους απλοποίησης του κώδικα και εννοείται ότι είναι η αμέσως επόμενη γραμμή. Οδηγίες Atomic, πάμε λίγο γρήγορα. Sections και Tasks, Clauses, Reduction. Είχαμε δει στο OpenMPI τις εντολές για αφαιρετικές πράξεις, Reduction, δηλαδή πράξεις που από πολλά νούμερα καταλήγουμε σε ένα. Οι Reduction Operations μπορεί να είναι, όπως βλέπετε, μία πράξη σχετικά με την αριθμητική λειτουργία, όπως πολλαπλασιασμό, αφαίρεση, πρόσθεση, διαίρεση και ούτω καθεξής. Ας δούμε ένα άλλο παράδειγμα κομματιού κώδικα,
πράγμα OMP Parallel 4. Άρα σε αυτό το σημείο δημιουργούμε μία δομή Parallel, οπότε δημιουργούνται νήματα. Πόσα νήματα, όσοι είναι οι επεξεργαστές του συστήματός μας. Και βάζουμε και τη λέξη for, που σημαίνει θα γίνει κατανομή των iterations του συστήματος, του βρόχου που ακολουθεί, στα νήματα που έχουμε δημιουργήσει. Η προεπιλογή είναι να είναι όλα σε art. Και, δηλαδή, όλες οι μεταβλητές να είναι σε art. Δηλώνουμε private το i, ότι το i θα είναι private, και γιατί είναι σημαντικό να το δηλώσουμε, γιατί εδώ το i, όπως βλέπετε, είναι ο βρόχος επανάληψης. Άρα, λοιπόν, θέλουμε το κάθε νήμα να έχει το δικό του i. Ορίζει και το schedule. Ορίζει το schedule, δηλαδή ο τρόπος ανάθεσης εργασίας στα νήματα είναι στατικός, static, comma, chunk. Και σε κάθε νήμα δίνουμε chunk iterations. Το chunk το έχουμε ορίσει 10. Άρα το κάθε νήμα θα λάβει 10 iterations. Π.χ. το πρώτο νήμα από 0 μέχρι 9, το άλλο από 10 μέχρι 19 και το καθεξής. Και το reduction, δηλαδή ότι θα γίνει μια πράξη reduction, στο αποτέλεσμα result, άρα λοιπόν το κάθε νήμα θα έχει μια ιδιωτική μεταβλητή result, τοπικά αντίγραφα όπως γράφω στην περιγραφή, τοπικά αντίγραφα result, και στο τέλος όλα τα τοπικά αντίγραφα result θα προσθεθούν, γιατί έχουμε το σύμβολο syn, στην τελική μεταβλητή result. Οπότε μόλις βγούμε από το for loop που ολοκληρώνεται σε αυτό το σημείο, γιατί το for loop δεν έχει άγκιστρα σε αυτό το παράδειγμα, άρα είναι μόνο η επόμενη εντολή, και το printf εκτελείται μόνο μια φορά και εκτελείται βέβαια μόνο μια φορά γιατί έχουμε ένα νήμα. Κάποιος μπορεί να ρωτήσει, μα πριν είχαμε δημιουργήσει νήματα, πράγμα OMP Parallel, πού πήγαν αυτά τα νήματα? Τα νήματα αυτά σταμάτησαν να υπάρχουν μόλις σταμάτησε το for, γιατί το πράγμα OMP Parallel, αυτό το block, αφορούσε μόνο τη γραμμή for result, μόνο αυτό το κομμάτι block κώδικα. Άρα, μόλις βγήκαμε από αυτό το κομμάτι block κώδικα, σταμάτησαν να υπάρχουν τα νήματα. Γίνεται το join. Όλα τα νήματα έγιναν ένα. Ένα νήμα, το master νήμα. Άρα το printf αυτό το τυπώνει μόνο ένα νήμα. Ωραία, μπορούμε να δηλώσουμε num threads, untitled, last private. Αυτά θα τα δείτε στο εργαστήριο. Πρέπει να πάμε παρακάτω. Αλλά παραδείγματα όπως πράγμα OMP parallel, δηλαδή δημιουργία νημάτων που έχουν ζωή από αυτό το σημείο μέχρι αυτό το σημείο, και ορίζουμε. Το α είναι σε art. Οπότε εδώ, αν δεν βάζαμε πράγμα OMP single, θα είχε ως συνέπεια να έχουμε χαμένες συναλλαγές. Ενώ με το πράγμα OMP single σειριοποιούμε τις προσβάσεις στον πίνακα α και κάθε φορά ένα νήμα μπαίνει, εκτελεί το α συν, βγαίνει, έρχεται το επόμενο, το εκτελεί, φεύγει και ούτω καθεξής. Το β είναι private, που σημαίνει ότι το κάθε νήμα έχει το δικό του β. Και το c είναι first private. Δηλαδή είναι private, αλλά έχει αρχική τιμή, τη τιμή που μόλις εισερχόμαστε μέσα στο βρόχο. Ενώ το άλλο, το β, έχει μία τυχαία τιμή. Γι' αυτό βλέπετε εδώ πέρα ότι θα έχουμε μία τυχαία τιμή στο β. Τυχαία τιμή γιατί έχουμε απλό private, που σημαίνει ότι είναι ένα ιδιωτικό αντίγραφο μεταβλητής, χωρίς να έχουμε θέσει την αρχική του τιμή. Με το first private θέτουμε και την αρχική του τιμή. Μια ερώτηση μόλις έλαβα. Αν δεν βάζαμε for στη δήλωση του πράγμα, άρα εδώ δεν έχουμε το for, πάμε στο προηγούμενο παράδειγμα. Το προηγούμενο παράδειγμα που είναι αυτό. Αν δεν βάζαμε το for,
τι θα γινόταν με τα νήματα. Θα υπήρχε, λέει, το thread στον υπόλοιπο κώδικα. Καταρχήν, να αναφερόμαστε μάλλον σε πληθυντικότητα, threads. Ωραία, για να το δούμε. Αν δεν βάλουμε εδώ το for, τότε σημαίνει ότι ναι, μεν θα δημιουργήσουμε πολλά νήματα με το πράγμα MP Parallel, τα οποία έχουν πάλι διάρκεια ζωής, όσο το επόμενο block κώδικα, που στην περίπτωση που δεν είναι structured, δηλαδή δεν έχει τα άγκιστρα, και θα κάνω το annotate σε αυτό το σημείο, αν έχουμε εδώ αυτό το κομμάτι κώδικα, εννοείται ότι εδώ πέρα έχει ένα άγκιστρο που ξεκινάει με το for και τελειώνει εδώ πέρα. Γιατί αυτό είναι ένα ενιαίο μπλοκ κώδικα, δεν μπορούμε να το σπάσουμε, άρα αυτό είναι μαζί. Αυτό ξέρετε στους compilers, όταν αν έχετε δημιουργήσει compilers ή έχετε κάνει parsing output, είναι το basic building block. Είναι δηλαδή αυτό το κομμάτι κώδικα. Ξέρετε, όταν γίνεται parsing ενός προγράμματος, ας πούμε σε C, βρίσκονται τα αδιάσπαστα κομμάτια κώδικα και αυτά στη συνέχεια δημιουργούνται σε εντολές assembly κ.ο.κ. Άρα, αυτό είναι ένα αδιάσπαστο κομμάτι κώδικα, γιατί αυτό συνεχίζει εδώ πέρα. Δεν μπορούμε να το σπάσουμε. Άρα, αν εκτελεστεί το for, αν εκτελεστεί μέσα στο for, θα εκτελεστεί το result και τέρμα. Σε περίπτωση λοιπόν που δεν έχουμε το for, το πράγμα MP Parallel αφορά το επόμενο block, σε περίπτωση που δεν είναι τα άγκιστρα, το οποίο το επόμενο αδιάσπαστο block είναι το for result κτλ. Άρα, θα δημιουργηθούν τα νήματα που θα έχουν διάρκεια ζωής μέχρι εκεί που τελειώνει το επόμενο block κώδικα, που τελειώνει στο σημείο αυτό. Άρα, θα έχουμε νήματα, θα είναι μέσα σε αυτό το block τα νήματα ζωντανά και χωρίς το for δεν θα γίνει ανάθεση εργασιών, που σημαίνει όλα τα νήματα θα εκτελέσουν όλες τις επαναλήψεις. Δηλαδή από ι ίσον 0 μέχρι ι μικρότερο του n. Θεμισοκλή, θέλεις μήπως να επαναδιατυπώσεις, αν έχεις ακόμα ερώτηση, το τι σε απασχολεί ή σου έχω απαντήσει το ερώτημά σου, γιατί δεν ήταν και πολύ ξεκάθαρο. Πάντως, ξέρουμε ότι κάθε φορά που βάζουμε πράγμα MP Parallel αφορά το επόμενο μπλοκ κώδικα, αυτό να ξέρετε. Το for δεν σημαίνει ότι ισχύει για το for. Ισχύει ότι γίνεται η ανάθεση εργασιών. Μία επαναδιατύπωση ότι δεν υπάρχουν τα νήματα έξω από τη for. Ναι, κοιτάξτε τι γίνεται. Το πράγμα MP Parallel λοιπόν ξεκινάει από αυτό το σημείο μέχρι αυτό το σημείο. Άρα εδώ θα έχουμε νήματα. Σε αυτό το κομμάτι εδώ θα έχουμε νήματα. Μόλις βγούμε από τη for, δηλαδή πάμε στην printf, τότε η printf αντιστοιχεί σε άλλο κομμάτι κώδικα, σε άλλο building block. Άρα εδώ πέρα δεν θα έχουμε νήματα. Το printf θα το εκτελέσει μόνο το κεντρικό νήμα. Δηλαδή έχουμε ένα νήμα, σε αυτό το σημείο έχουμε πάρα πολλά νήματα και στο τέλος έχουμε πάλι ένα νήμα. Δηλαδή είναι το γνωστό fork join μοντέλο. Άρα έξω από τη for δεν υπάρχουν νήματα, γιατί το πράγμα OMP Parallel προσδιορίζει ότι μόνο στο επόμενο building block έχουμε νήματα. Θεμιστοκλή, το κατάλαβες αυτό, θέλεις να το δούμε ίσως σε κάποιο άλλο παράδειγμα. Πάντως να ξέρετε ότι το πράγμα OMP Parallel κάθε φορά στο επόμενο block κάθε φορά ισχύει. Λοιπόν, μπορούμε να συνεχίσουμε παρακάτω. Εννοείται βέβαια τώρα ότι αν εδώ, στο πράγμα MP Parallel, είχαμε άγκιστρο και εδώ έκλεινε το άγκιστρο, θα είχαμε το εξής. Αν έγραφε κάποιος πράγμα MP Parallel for, όπως είναι τώρα, με αυτόν τον τρόπο, θα έχεις λάθος. Γιατί το for δεν αφορά όλο αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, όταν έχουμε πράγμα MP Parallel for, τότε περιμένει μόνο for να βρίσκεται μέσα σε αυτό το structure block και όχι κι άλλες εντολές, άρα εδώ θα ήταν error. Αν δεν είχαμε το for, μια χαρά αυτό θα λειτουργούσε, βέβαια όχι αποδοτικά γιατί όλα τα νήματα θα εκτελούσαν τα πάντα, και για όλο αυτό το κομμάτι κώδικα θα είχαμε πάρα πολλά νήματα. Αν όμως είχαμε πράγμα MP Parallel for και είχαμε και ακόμα ένα άγκιστρο στο for, από εδώ και τέλειωνε εδώ πέρα, άρα σημαίνει ότι είχαμε στο for και το result και το printf, τότε αυτό είναι valid, είναι έγκυρο και μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε όπως το βλέπετε, πράγμα MP Parallel for. Απλώς εδώ το printf θα το εκτελέσει κάθε νήμα.
Μπορούμε λοιπόν να πάμε παρακάτω. Να κλείσω το annotate. Ωραία, λοιπόν, περισσότερα για το OpenMP, βέβαια το δουλεύετε και στο εργαστήριο, το δουλεύετε και στα εργαστηριακά φυλάδια. Έχουμε και τα online φροντιστηριακά μαθήματα, τα επιπρόσθετα αυτά μαθήματα που τα έχουμε βάλει για να βοηθηθείτε στον προγραμματισμό. Οπότε δεν χρειάζεται να ασχοληθούμε παραπέρα. Βέβαια, πρέπει να δείτε αυτή την παρουσίαση. Είναι η παρουσίαση Lab OpenMP OCPDF. Βρίσκεται και στο eClass. Και επιθυμίζω και για κάποιον που δεν είναι φοιτητής του πανεπιστημίου μας, μπορεί να πάει στη σελίδα Academic Courses, Parallel, Course Detail Description Page και το υλικό όλο βρίσκεται αναρτημένο σε αυτό το σημείο. Για παράδειγμα, αυτό το αρχείο που σας έδειξα είναι αυτό, το Lab OpenMP OSE PDF. Μπορεί κάποιος να το κατεβάσει κατευθείαν από την σελίδα του εργαστηρίου μου. Σχετικά με το εργαστηριακό φυλάδιο του OpenMP, σε αυτό το φυλάδιο το σημαντικό είναι με αυτό το φυλάδιο ότι έχει διασύνδεση MPI και OpenMP, δηλαδή διασυνδέονται τα δύο πλαίσια παραλληλοποίησης που έχουμε διδαχθεί. Από τη μία το OpenMP για διαφορετικούς υπολογιστές όπου επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω μεταβίβασης μηνυμάτων ένα γρήγορο δίκτυο διασύνδεσης και από την άλλη έχουμε το OpenMP, ένα framework παραλληλοποίησης για πολυπύρηνα συστήματα με ίδιο λειτουργικό σύστημα στο ίδιο motherboard που έχουν την ίδια πρόσβαση σε μνήμη. Για κλασικά λοιπόν SMP συστήματα. Και ίσως αυτό θα είναι και ένα θέμα που μπορεί να πέσει στο τέλος σε εξετάσεις κώδικα, δηλαδή σύμφωνα με το σχέδιο εργαστηρίων κάποια στιγμή θα έχετε και κάποια εξέταση, μπορεί να είναι και τελευταίο MPS για παράδειγμα, MPI και OpenMP. Θα δούμε. Λοιπόν, το κλείνουμε αυτό. Και αυτό το φυλάδιο μπορείτε να το δουλέψετε. Υπάρχει και σχετικό βοηθητικό βίντεο επίλυσης στο YouTube. Αρχικοποιούνται εδώ κάποιοι πίνακες, ABC, και συνέχεια γίνονται κάποιες πράξεις. Και οι ασκήσεις αυτού του φυλαδίου είναι λίγο διαφορετικές από τις συνηθισμένες, γιατί σου λέει βρες το πρόβλημα. Είναι σημαντικό κατά την ανάπτυξη ενός προγράμματος να μπορούμε να βρούμε το bug, αν έχει bug, που σίγουρα έχει bug. Άρα λοιπόν, οι δεξιότητες που αποκτάει κάποιος προγραμματιστής στην αποσφαλμάτωση, πόσο δε σε παράλληλα συστήματα, είναι εκ των νου κάνευ. Είναι πολύ σημαντικές γνώσεις το debugging. Θέματα σχετικά με την βαθμολόγηση, μπορείτε να στείλετε καταρχήν email στα email που αναγράφονται στο eClass για να λάβετε από εκεί την απάντηση. Αλλά σίγουρα καταρχήν μέχρι το τέλος του εξαμήνου θα έχουν βγει. Το θέμα είναι θα βγουν αυτή τη εβδομάδα, θα βγουν την επόμενη. Δηλαδή είναι ζήτημα ημέρων απλώς. Συνεχώς έρχονται και deadlines το ένα μετά το άλλο. Για παράδειγμα, π.χ. μέσα στο Σαββατοκύριακο ήμουν στην Οργανωτική Επιτροπή για το e-Festival του Πανεπιστημίου, όπου είχαμε αρκετές διαδικασίες, οργανωτικά θέματα και το καθεξής, γιατί δείξαμε τον πολιτισμό που δημιουργείται μέσα στο Πανεπιστήμιο σε όλο το ίντερνετ. Άρα λοιπόν κάτι τέτοια γεγονότα που βοηθάνε με την ανάδειξη του Πανεπιστημίου, αλλά από την άλλη καθυστερούν την βαθμολόγηση κάποιων εργασιών. Εν τούτης όμως η καθυστέρηση είναι ασήμαντη για λίγες μέρες, άρα μην αγχώνεστε. Θα γίνει εν ευθέτω χρόνο. Λοιπόν, fix bug, άλλο bug. Σας δίνω πάλι ένα κομμάτι κώδικα και θα πρέπει να βρείτε το bug. Δηλαδή, καταρχήν, για να βρούμε ένα bug, εκτελούμε το πρόγραμμα για διάφορα νήματα, π.χ. για 5, 6, 7, 8 και για περίπου τους αριθμούς και βλέπουμε ποια είναι η λειτουργία του, ποιο το αποτέλεσμα. Γιατί πρέπει να καταλάβουμε ποιο είναι το αποτέλεσμα και μετά, εφόσον καταλάβουμε τι έπρεπε να κάνει και τι εκτύπωσε,
ψάχνουμε και βρίσκουμε τον bug. Ακολουθεί ένας πολλαπλασιασμός πίνακα με διάνυσμα και πολύ σημαντικό κομμάτι που θα πρέπει να το κοιτάξετε MPI και OpenMP. Συνδέουμε λοιπόν το MPI OpenMP και εννοείται QSub. Πρέπει να μάθετε, όσοι δεν ξέρετε πια, αν και είμαι σίγουρος περισσότεροι το γνωρίζετε, να υποβάλλετε εργασίες στο HPC Cluster. Γιατί έτσι θα μάθετε τη διαδικασία ώστε αν στο μέλλον δουλέψετε σε ένα data center, σε ένα supercomputer, να ξέρετε πώς να το χρησιμοποιείτε. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να ξέρετε να υποβάλλετε εργασίες. MPI, OpenMP και έχει ένα παράδειγμα κώδικα όπου εννοείται θέλουμε και το include MPI και το include του OMP, αρχικοποίηση του MPI και μετά έχουμε και εντολές του OpenMP. Και αυτό έχει ως συνέπεια να χρησιμοποιήσουμε και την παραλληλία μέσα στο ίδιο το πολυπύρηνο σύστημα και την παραλληλία στο πολυυπολογιστικό σύστημα που έχουμε διαφορετικούς υπολογιστές. Άρα ξεκινώντας από αυτό το φυλάδιο θα μπορέσετε να λύσετε σε συνδυασμό με τις γνώσεις που έχετε από το MPI και OpenMP οποιοδήποτε σχετικό θέμα κληθείτε είτε σε αυτό το MPS είτε στο άλλο MPS. Έχετε ακόμα κάποιες εξετάσεις μπροστά σας μέχρι το τέλος του εξαμήνου. Και πώς γίνεται compile MPICC με την παράμετρο FOpenMP. Παρεμπιπτόντως, για κάποιον που έχασε το e-festival και θέλει να το παρακολουθήσει, γιατί έγινε μια πολύ καλή δουλειά, μπορεί να πάει στο e-festival UWMGR και θα σας δώσω το δεσμό e-festival UWMGR, το γράφω και στο chat, όπου συνάδελφοί σας παρουσίασαν έργα και μπορείτε να δείτε και το streaming που έγινε από τη σελίδα του Facebook και το YouTube. Στο live stream λοιπόν μπορείτε να δείτε τις παρουσιάσεις. Μάλιστα στην τη δεύτερη μέρα παρουσίασα εγώ στην αρχή κάποια έργα και τα σχολίασα, όπως και στο τέλος. Μπορείτε να δείτε τα δύο βίντεο που ανέβηκαν, ημέρα 1 και ημέρα 2. Και θα ήθελα άλλη φορά να πάρετε και εσείς μέρος, γιατί κυρίως ήταν από τη Φλόρινα, αλλά σκεφτόμουν ότι ένα κομμάτι κώδικα αποτελεί ένα εργοτέχνη κάποιες φορές. Άρα θα μπορούσε κάποιος από εσάς να στείλει, για παράδειγμα, έναν κώδικα από μια εργασία δικιά μου και να είναι ένα εργοτέχνης. Γιατί όχι, ένας καλά δομημένος κώδικας και σε κάποιον που δεν ξέρει OpenMPI μπορεί να του ξυπνήσει κάποια αισθήματα ευχάριστα. Τουλάχιστον πρέπει να αγαπάτε αυτό που κάνετε και εννοώ τον προγραμματισμό. Και αν γίνετε καλοί στον προγραμματισμό, σας εγγυώμαι από την εμπειρία που έχω, δεν θα δυσκολευτείτε να βρείτε κάποιο επάγγελμα σχετικό με τον προγραμματισμό. Άρα λοιπόν, γίνετε καλοί στον προγραμματισμό, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Χρειάζονται προγραμματιστές έξω, υπάρχει έλλειψη σε προγραμματιστές. Εφοδιάστε τον εαυτό σας με τις κατάλληλες δεξιότητες. Λοιπόν, GPU processing, CUDA. Ως τώρα χρησιμοποιούμε επεξεργαστές για την παραλληλία, αλλά εδώ και αρκετά χρόνια έχει έρθει ένας νέος παίκτης στο παιχνίδι του HPC, High Performance Computing, και είναι οι κάρτες γραφικών. Οι κάρτες γραφικών που, εντάξει, όλοι ξέρουμε ότι η κάρτα γραφικών χρησιμοποιείται για την απεικόνιση στην οθόνη κάποιων στοιχείων, να παίζουμε κάποια παιχνίδια ή ακόμα και αυτό τώρα που κάνουμε, το video conference, όλα αυτά σχετίζονται με την κάρτα γραφικών. Όμως, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η κάρτα γραφικών για την επίτευξη υπολογισμών χρησιμοποιώντας την αρχιτεκτονική που έχει με έναν διαφορετικό τρόπο από το συνηθισμένο. Δηλαδή, εκεί που έχει επεξεργαστές για δημιουργία και σχεδίαση κύκλων, γραμμών, ορθογωνίων, shaders, textures κ.ο.κ. Αυτή την υπολογιστική ισχύ της κάρτας γραφικών να τη χρησιμοποιήσουμε για υπολογισμούς. Αυτό είναι το GPU processing.
το οποίο ονομάζεται συνήθως GPGPU, General Purpose, δηλαδή γενικού σκοπού, Graphic Processing Unit, δηλαδή γενικού σκοπού επεξεργασίας σε κάρτα γραφικών. Υπάρχει σχετικό εργαστηριακό φυλάδιο, το οποίο ανοίξει τα προαιρετικά φυλάδια αυτού του μαθήματος. Κάποιος που θέλει να αποκομίσει και αυτές τις δεξιότητες μπορεί να ασχοληθεί μαζί του. Στο cluster που έχω στήσει υπάρχει υποστήριξη για GPU, αρκεί λοιπόν στο QSUB να βάλει GPU Season 1, στο request line το QSUB και θα πάρει ένα μηχάνημα που έχει GPU για να το χρησιμοποιήσει. Το πιο γνωστό framework είναι CUDA για παραλληλοποίηση σε κάρτες γραφικών. Υπάρχουν και άλλα framework όπως το OpenCL ή OpenACC, αλλά εμείς αναφερόμαστε στην CUDA. Βέβαια, η λογική λίγο πολύ είναι ίδια. Και θα δούμε παρακάτω πώς χρησιμοποιείται ένα τέτοιο hardware. Οπτικά, αν δούμε τώρα την αρχιτεκτονική που συναντάμε σαν επεξεργαστή, βλέπουμε ότι ένα μέρος αφιερώνεται στην DRAM, εντάξει, εξωτερική μνήμη, SCAS, κρυφή μνήμη. Έχει μια πολύ σύνθετη μονάδα ελέγχου, control unit και κάποιες ALU. Σε αντίθεση, η GPU έχει πάρα πολλές ALU. Βλέπετε λοιπόν ότι έχει ελάχιστη λογική στο control και στην CAS line, δηλαδή είναι πολύ μικρή σε μέγεθος και η μονάδα ελέγχου και η μονάδα κρυφής μνήμης, αλλά έχει πάρα πολλές ALU. Περισσότερα τρανζίστορα αφιερώνεται στην επεξεργασία δεδομένων. Και η αρχιτεκτονική GPU, βλέπετε ότι έχει έναν Thread Execution Manager, έχει νήματα GPU, όπου τα τοποθετεί σε Thread Processors, σε υπομονάδες εκτέλεσης στην κάρτα γραφικών και η κάρτα γραφικών έχει και δικιά της μνήμη, όπου όλοι αυτοί οι επεξεργαστές έχουν πρόσβαση σε αυτή τη μνήμη. Θα πρέπει λοιπόν να χωρίσουμε τα δεδομένα μας. Πρέπει καταρχήν το πρόβλημά μας να είναι data dominated, big data. Εφόσον έχω πει ότι έχω και διπλωματικές εργασίες, π.χ. σε τεχνητή νοημοσύνη, όραση μηχανής κτλ., που μπορούν να παραλληλοποιηθούν, αλλά την παραλληλοποίηση τη βλέπουμε ως εργαλείο επίτευξης καλύτερης επίδοσης στο πρόβλημα. Το κυρίως πρόβλημα, για παράδειγμα, είναι τεχνητή νοημοσύνη, artificial intelligence, μηχανική μάθηση, και ως εργαλείο επίτευξης της απόδοσης που θέλουμε χρησιμοποιούμε τα παράλληλα στήματα. Είναι πολύ ενδιαφέροντα θέματα και έχουν και ερευνητικό αντίκτυπο. Λοιπόν, έχουμε data dominated πρόβλημα, το χωρίζουμε σε blocks, εδώ το χωρίζουμε σε tiles, για παράδειγμα είναι 2D αυτό το πρόβλημα, μπορεί να είναι επεξεργασία βίντεο, CBS βίντεο, για παράδειγμα H265, και σιγά σιγά τροφοδοτούνται οι επεξεργαστές με δεδομένα. Υπάρχουν διάφορα επίπεδα μνήμης, όπως device memory, texture memory, constant CAS, instruction unit και το καθεξής, και είναι οι πολυεπεξεργαστές. Έχουμε τα δεδομένα μας. Τα δεδομένα μας ορίζουν ένα grid. Το grid αποτελείται μέχρι και 512 νήματα, έχει το block. Όλα τα block ορίζουν ένα πλέγμα, το grid. Όλα τα block εκτελούν το ίδιο πρόγραμμα, το kernel. Τα blocks είναι ανεξάρτητα και μόνο ένας kernel εκτελείται στην κάρτα γραφικών κάθε φορά. Η CUDA είναι μια επέκταση της C. Εννοείται πρέπει να ξέρουμε C, όπως και σε κάθε άλλο framework που μαθαίνουμε σε αυτό το μάθημα. Και σας έχω δείξει και σε προηγούμενη διάλεξη ότι υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για προγραμματιστές C. Άρα λοιπόν, όσα περισσότερα ξέρετε για τη C και όσο καλύτεροι προγραμματιστές γίνεστε στη C, τόσο καλύτερα για εσάς. Πώς ορίζουμε τις συναρτήσεις? Οι συναρτήσεις έχουν ένα πρόθεμα μπροστά, μπορεί να είναι device, global, host. Global σημαίνει ότι αυτή η συνάρτηση είναι προσβάσιμη, δηλαδή μπορεί να κληθεί και από την κάρτα γραφικών και από τον επεξεργαστή. Αν δεν βάλουμε το global, η προεπιλογή είναι ότι είναι global, ότι είναι host. Σε περίπτωση που, ναι, που δεν βάλουμε εκτελεί, δηλαδή ότι την καλεί μόνο host, ενώ αν βάλουμε global σημαίνει ότι μπορεί να καλέσει οποιοδήποτε. Χρησιμοποιούμε pointers μέσα στις συναρτήσεις, γιατί
αν είχαμε μεταβλητές, θα έπρεπε να γίνει dereference, να βρεθεί η διεύθυνση μνήμης και είναι αρκετά δύσκολο γιατί η μνήμη της κάρτας γραφικών είναι διαφορετική από τη μνήμη του υπολογιστή. Άρα δεν μπορούμε να έχουμε το όνομα μιας μεταβλητής, γιατί δεν θα μπορούσε να βρεθεί η αντιστοίχηση στη μνήμη. Ενώ βάζοντας pointer που εμείς γνωρίζουμε, μπορούμε να το χειριστούμε. Οι μεταβλητές, ομοίως, μπορεί να είναι device, constant ή share. Share είναι κοινόχρηστα, λοιπόν, στην κοινόχρηστη μνήμη της κάρτας γραφικών. Έχουν πρόσβαση όλα τα block. Constant ότι είναι σταθερές και δεν αλλάζουμε τίποτα, αλλά είναι πολύ γρήγορη η πρόσβαση στις constant. Είναι μόνο read-only, πολύ γρήγορη πρόσβαση. Read-only εννοείται ότι γράφουμε μια φορά. Κατά την αρχικοποίηση του kernel γράφουμε σε αυτές τις τιμές, απλώς μετά παραμένουν constant. Δεν αλλάζουμε τίποτα κατά την εκτέλεση του kernel. Και device, ότι βρίσκονται στην global memory της συσκευής μας. Για παράδειγμα, αν έχουμε μια κάρτα γραφικών με 8 GB RAM, αυτό είναι το device memory, 8 GB RAM. Μπροστά από τους μεταβλητές μπορεί να δώσουμε αυτό το πρόθεμα. Είχαμε δει στο OpenMP και στο OpenMPI ότι κάθε νήμα έχει κάποια μοναδικά προσδιοριστικά. Ομοίως και στην CUDA. Στην CUDA έχουμε, όπως βλέπετε, μέσω τρέχον νήμα thread IDX H, thread IDX ψ και Z, γιατί μπορεί να έχουμε τρεις διαστάσεις block. Δηλαδή έχουμε block τριών διαστάσεων και το ένα νήμα πρέπει να ξέρει ακριβώς μέσα σε αυτό το τριδιάστατο χώρο τι συνταγμένες H, H, Y, Z έχει. Επίσης, το πλέγμα έχει δύο διαστάσεις, H και Y, και έχουμε και το grid που έχει και αυτό τις αντίστοιχες διαστάσεις. Υπάρχουν κάποιες συναρτήσεις εγγενείς μέσα στην GPU, δηλαδή μπορεί να τις εκτελέσει η GPU πολύ γρήγορα και δεν χρειάζεται να τις υλοποιήσουμε. Για παράδειγμα, κάτω-κάτω, παύλα, ημίτονο H, συνημίτονο, εκθετική συνάρτηση και ούτω καθεξής. Πώς καλούμε τώρα μια συνάρτηση? Έχουμε kernel, grid, block, stream, shared memory. Δηλαδή, έτσι κάνουμε την κλίση της συνάρτησης, με τρία μικρότερα, ορίζουμε το grid που θα χρησιμοποιήσουμε. Για παράδειγμα, κοιτάξτε εδώ, ορίζουμε ένα grid 16x16. Το block που θα χρησιμοποιήσουμε, ορίζουμε ένα block 16x16. Stream, το stream είναι συνήθως 0, μπορούμε να έχουμε διαφορετικά stream, οπότε μας επιτρέπει να έχουμε ένα είδος ασύγχρονης εκτέλεσης, γιατί πάντα 0 το έχουμε, γιατί πάντα ένα kernel, τουλάχιστον στα εργαστήρια που κάνουμε σε αυτομάθημα φορτώνουμε, θα μπορούσαμε να έχουμε βέβαια και άλλο stream, άλλο kernel, shared memory. Ορίζουμε και τη shared memory, αν χρειάζεται, αλλιώς το αφήνουμε 0. Για παράδειγμα, κοιτάξτε εδώ, filter, μικρότερο, 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 grid block, και μετά ακολουθούν οι παράμετροι, in και out. Τι είναι αυτά και τα in και out? Είναι pointers. Τώρα, όταν κάνουμε compile, χρησιμοποιούμε το NVCC, όπου τα CUDA κομμάτια γίνονται compile με το NVCC, βγάζει GPU code, τα C κομμάτια γίνονται με το GCC, βγάζει κώδικα C, για τον επεξεργαστή, και όλα αυτά ενώνονται σε ένα κοινό εκτελέσιμο. Η διαχείριση μνήμης, κάνουμε CUDA malloc, όταν κάνουμε CUDA malloc μας επιστρέφει ένα pointer που δείχνει στη μνήμη της κάρτας γραφικών. CUDA free απελευθερώνει τη μνήμη που βρίσκεται στην κάρτα γραφικών. Έχουμε timers και πάμε λίγο να δούμε πώς χρησιμοποιούμε την όλη διαδικασία. Για παράδειγμα, έχουμε τα δεδομένα μας στη μνήμη του host, κάνουμε CUDA malloc και κάνουμε allocate, δηλαδή λαμβάνουμε κάποιο χώρο στην κάρτα γραφικών, στη συνέχεια μεταφέρουμε τα δεδομένα, δηλαδή κάνουμε memory copy από τη μνήμη του υπολογιστή στη μνήμη της κάρτας γραφικών, στη συνέχεια ενεργοποιούμε το kernel, εκτελεί το kernel, κάνει τα αποτελέσματα και στο τέλος φέρνουμε τα αποτελέσματα από τη μνήμη της κάρτας γραφικών πίσω στον υπολογιστή μας. Αυτή είναι η λογική. Περισσότερο όμως θα τα δούμε σε άλλη διάλεξη. Βέβαια, υπενθυμίζω όλες αυτές τις διαλέξεις είναι αναρτημένες στο YouTube στην πλήρη έκταση και με όλες τις λεπτομέρειες. Στα μαθήματα σας δίνω μια άλλη προοπτική θεμάτων που άπτονται του HPC, τα συστήματα παραλύσης και κατανομής επεξεργασίας. Απλώς δεν τα έχω αναφέρει στις διαλέξεις. Γι' αυτό είναι σημαντικό κάποιος και να παρακολουθεί το online μάθημα, αλλά και να βλέπει τις αντίστοιχες διαλέξεις στο YouTube. Είμαστε έτοιμοι για να πάμε στο iQuiz. Ξεκινήστε τους browser σας. iQuiz θα πάμε τώρα.
Θα έχετε 40 δευτερόλεπτα για να συνδεθείτε. Οι διαλέξεις, όπως ξέρετε, είναι μέχρι και 9. Γιατί είμαστε στην 10η εβδομάδα, είμαστε εντός χρονοδιαγράμματος και δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Λοιπόν, έχετε 45 δευτερόλεπτα για να συνδεθείτε. Να υπενθυμίσω, σήμερα υπάρχει το online φροντιστήριο Δευτέρα σήμερα. 8 με 9 είναι για τα λειτουργικά συστήματα, αλλά 9 με 10 είναι για τα συστήματα παραλλήλης καθημερινής επεξεργασίας, όπου καλό είναι να το δείτε, γιατί θα γίνουν ενδεικτικές λύσεις MPS θεμάτων. Ασφαλώς, οτιδήποτε προγραμματιστικό θέμα σας αφορά, μπορεί να το θέσετε κατά την ώρα που γίνεται το σεμινάριο, όπως και για τις ασκήσεις που έχετε να παραδώσετε ή που παραδίδετε κατά διαστήματα στο e-class. Καλή επιτυχία να έχετε. Εγώ θα κλείσω την καταγραφή. Στο YouTube θα σταματήσουμε σε αυτό το σημείο. Παραμένω κοντά σας στο chat. Άρα κλείνω την καταγραφή και παραμένω δίπλα σας. Stop recording.